Χαίρετε, χαίρετε. Έχουμε πιάσει αυτές τις μέρες τα πρώτα ραντεβού, έχουμε πιάσει τους παίχτες και τις παίχτριες και πάμε σε ρί. Τι ρωτάμε στην αρχή μιας γνωριμίας για να αποφύγουμε τους παίχτες και τις παίχτριες? Αγαπητή κυρία Πετρίδου, μόλις είδα το βίντεό σας στις 17 Οκτωβρίου και περί ghosting ο λόγος. Σας παρακολουθώ κάποιους μήνες τώρα και μου αρέσει η προσέγγισή σας σε θέματα σχέσεων και η ευθύτητά σας. Αν μη τι άλλο, η ευθύτητά μου είναι το χαρακτηριστικό μου. Ορισμένα σχόλια σας σε αυτό το βίντεο με προβλημάτισαν, μιας και εγώ σκεφτόμουν σχετικά με το πώς ξεκινάει μια προσέγγιση. Συμφωνώ μεν πως όταν κάποιος θα σου πει «θέλω να περνάω καλά χωρίς να υπόσχομαι κάτι σοβαρό» και μάλιστα από τόσο αρχή δεν θέλει σχέση. Αλλά το αντίθετο σενάριο ποιο είναι? Όταν πρωτογνωρίζεις κάποιον, δεν θα πρέπει να περάσει ένα στάδιο γνωριμίας προκειμένου να δεις εάν θέλεις να κάνεις σχέση μαζί του? Προκειμένου να δεις εάν θέλεις να κάνεις σχέση μαζί του, το διάβασα, ενώ εσύ έγραψες προκειμένου να δεις εάν θέλεις να κάνεις σχέση. Και δεν είναι τυχαία που το διάβασα προκειμένου να δεις εάν θέλεις να κάνεις σχέση μαζί του, και θα εξηγήσω στη συνέχεια. Γίνεται παράδειγμα από τον πρώτο μήνα να γνωρίζεις εάν θες όντως? Πώς θα θες αν δεν γνωρίσεις τον άλλο? Γιατί θα πρέπει να ανάβουν κόκκινα λαμπάκια στο θέλω να περνάμε καλά και βλέπουμε? Αντίστοιχα, δεν είναι τρομακτικό να βγαίνεις με κάποιον και να ρωτάς ή να σου λέει κατευθείαν ότι θέλω να κάνουμε σχέση? Έχω μπερδευτεί πολύ με αυτές τις συζητήσεις περί θέλω κλπ. Μου φαίνονται πολύ αμήχανες. Όλη η διαδικασία του φλερτ είναι αμήχανη. Είναι εξαιρετικά αμήχανο το φλερτ. Γι' αυτό και κάποιοι από εμάς μένουμε στα παραπήγματα και δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία στην παρούσα φάση. Δεν γνωρίζω πώς να τοποθετηθώ και τι και πότε να ρωτήσω προκειμένου να προφυλαχθώ εγκαίρως από players. Οι παίχτες, οι παίχτριες. Έστω ότι υπάρχει μια συχνότητα επαφής και συναναστροφής, όχι αποκλειστικά σεξ δηλαδή. Ξεκινάς μια συζήτηση για το τι θέλει ο άλλος από μένα? Και αν ναι, πότε? Ή το αφήνεις να δείξει ο χρόνος? Δεν ξέρω αν έχουν μπερδευτεί και φοβηθεί κάπως. Και μπερδεύτηκες και φοβήθηκες, και δεν σε αδικό. Είστε της άποψης ότι κάποιος άνθρωπος είναι σε φάση σχέσης ή όχι ανεξάρτητο από τον ποιον έχει απέναντί του? Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Αυτή είναι η άποψή μου. Είτε είμαστε σε φάση σχέσης, είτε δεν είμαστε. Και είναι οι άνθρωποι που δεν είναι σε φάση σχέσης? Αυτοί που ήδη βρίσκονται σε άλλη σχέση ή σε άλλες σχέσεις. Είτε οι παίχτες, είτε οι παίχτριες, είτε οι παντρεμένοι, είτε οι παντρεμένες, είτε αυτοί που είναι ήδη δεσμευμένοι αλλού, είτε αυτοί που δεν έχουν ξεπεράσει το κόλλημα και την καψούρα με κάποιον προηγούμενο, με κάποια προηγούμενη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σε θέση να κάνουν σχέση και άνθρωποι που δεν είναι σε θέση να κάνουν σχέση. Για να είσαι σε θέση να κάνεις σχέση, πρέπει να μην έχεις καμία απολύτως σχέση με κανέναν άλλον άνθρωπο. Γιατί μιλάμε για το μοντέλο της μονογαμικής σχέσης. Έχουμε αναλύσει πρόσφατα το θέμα της πολυσυντροφικότητας, έτσι όπως μας το είχαν στείλει να το διαβάσουμε. Και για όσους από εσάς ενδιαφέρεστε για μονογαμικές συντροφικές σχέσεις, που οι περισσότεροι από εσάς εδώ στο κανάλι ενδιαφέρεστε γι' αυτό, η μόνη περίπτωση για να είναι κάποιος διαθέσιμος για να φτιάξει μια νέα ερωτική σχέση είναι να μην βρίσκεται ήδη είτε ουσιαστικά, είτε νοητά, είτε ψυχικά, συναισθηματικά σε μια άλλη σχέση. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει χωρίσει και να πέρασε και ένας χρόνος και δύο χρόνια και ακόμη να είναι κολλημένος ή να είναι κολλημένη στον πρώην ή στην πρώην ή σε έναν έρωτο ο οποίος δεν έχει τελεσφορήσει. Κολλημένη πολύ. Άρα κάποιος ο οποίος βρίσκεται ήδη σε σχέση, είτε physically, είτε σωματικά, είτε ψυχικά, είτε νοητικά, δεν είναι σε θέση να κάνει μια νέα σχέση. Το κατανοητό νομίζω, εξαιρετικά κατανοητό. Επίσης, σε θέση να κάνει σχέση δεν είναι κάποιος ο οποίος κάνει δουλειά με τον εαυτό του μετά από το πέρας μιας σχέσης. Έχουμε μιλήσει χθες για τη συνεξάρτηση, για το πόσοι πολλοί από εμάς γινόμαστε συνεξαρτώμενοι μέσα στις σχέσεις μας και είναι πάρα πολύ καλή ιδέα όταν τελειώνει μια σχέση, που ως συνήθως είμαστε συνεξαρτώμενοι, να πάρουμε το χρόνο μας, να κάνουμε ψυχαθεραπεία, να ενδυναμωθούμε ψυχικά, για να μπορέσουμε να γίνουμε ολόκληροι σαν άνθρωποι και να είναι λιγότερο πιθανόν την επόμενη φορά που θα κάνουμε σχέση να λειτουργήσουμε συνεξαρτητικά. Άρα όσοι βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση που κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας, βεβαίως δεν είμαστε σε θέση για να κάνουμε σχέση. Και είμαι σε θέση να κάνω σχέση? Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι παντελώς ελεύθεροι από οποιαδήποτε συναισθηματική ερωτική υποχρέωση προς οποιονδήποτε άνθρωπο, πραγματικό ή φανταστικό. Ναι, ναι, γιατί έχει που είναι ερωτευμένοι με φανταστικά πρόσωπα. Ενώ είναι κολλημένοι με κάποιον ή κάποια που ποτέ δεν είχαν και ποτέ δεν θα έχουν.
Κατάλληλοι για σχέση είναι άνθρωποι που δεν έχουν έρωτα πραγματικό, φυσικό ή φανταστικό. Άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε μια περίοδο της ζωής τους που δεν έχουν κάποια σοβαρά θέματα να τους απασχολούν. Δεν έχουν, για παράδειγμα, σοβαρά θέματα στη δουλειά τους ή σοβαρά οικονομικά θέματα ή σοβαρά θέματα υγείας κλπ. Γιατί αυτές οι περίοδοι στις οποίες είμαστε πολύ αναστατωμένοι και είμαστε πολύ χάλια από κάτι που μας συμβαίνει, είμαστε ευάλωτοι να νιώσουμε ψευδοέρωτα. Δηλαδή να μπούμε σε μια σχέση χωρίς να είμαστε ικανοί να τη διατηρήσουμε και να τη στηρίξουμε αυτή τη σχέση και έτσι να λειτουργήσουμε χωρίς να το θέλουμε κιόλας ως παίχτες ή σαν παίχτες. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα από την αρχή μιας φλερταριστικής γνωριμίας να ξεκαθαρίζουμε αν είμαστε σε θέση να κάνουμε σχέση ή όχι. Το να ξεκαθαρίσεις αν είσαι σε θέση να κάνεις σχέση δεν έχει να κάνει με τον άνθρωπο απέναντί σου. Έχει να κάνει με σένα, εγώ, η Μαρία, η Γεωργία, η οποιαδήποτε, εγώ, ο Γιάννης, ο Κώστας, οποιοδήποτε. Είμαι σε θέση να κάνω σχέση ή δεν είμαι σε θέση να κάνω σχέση. Δεν είμαι σε θέση να κάνω σχέση γιατί έχω πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Δεν είμαι σε θέση να κάνω σχέση γιατί έχω άλλες γιορτρίες και δεν τις παλεύω. Δεν είμαι σε θέση να κάνω σχέση γιατί είμαι κολλημένος ή είμαι κολλημένη με κάποιο πρόσωπο πραγματικό ή φανταστικό από το παρελθόν. Δεν είμαι σε θέση να κάνω σχέση γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο εαυτός μου και θέλω να περνάω καλά. Δεν θέλω να κάνω σχέση. Όταν ξεκαθαρίζει αυτό το κομμάτι, ο άλλος που έχεις απέναντί σου μπορεί να επιλέξει. Θέλω να έχω μία περιπέτεια δυσάρεστη, ευχάριστη με αυτό το πρόσωπο που μου ξεκαθαρίζει πως δεν είναι σε θέση να κάνει σχέση. Εάν ναι, παίρνοντας τις προφυλάξεις μου και τα ρίσκα μου το κάνω. Εάν όχι, γεια σας. Όταν ρωτάμε ή ξεκαθαρίζουμε αν είμαστε σε θέση να κάνουμε σχέση, αυτό δεν σημαίνει ότι από οπωσδήποτε απαραίτητος θα κάνουμε σχέση με το άλλο πρόσωπο. Γιατί η περίοδος του φλερτ και η περίοδος του ραντεβού είναι ακριβώς περίοδος κατά την οποία γνωρίζουμε το άλλο πρόσωπο και βλέπουμε και νιώθουμε στην πορεία εάν έχουμε έλξη ερωτική προς εκείνο το πρόσωπο, εάν ταιριάζουμε με εκείνο το πρόσωπο και αν θέλουμε να μπούμε σχέσεις με εκείνο το πρόσωπο. Με το να πεις εγώ είμαι σε φάση που είμαι έτοιμος να κάνω σχέση δεν σημαίνει θα κάνω απαραίτητο σχέση μαζί σου κοπέλα μου ή θα κάνω απαραίτητο σχέση μαζί σου κοπέλη μου. Σημαίνει εγώ είμαι σε θέση να κάνω σχέση. Και το φλερτ χρησιμεύει ως μια δοκιμαστική περίοδος στην οποία βλέπουμε εάν το άλλο πρόσωπο μας κάνει, όχι αν μας θέλει, όχι αν του κάνουμε, εάν μας κάνει. Είναι εγωιστικό το παιχνίδι του φλερτ. Είναι, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Λοιπόν, τι ρωτάμε σε ένα πρώτο ραντεβού κάποιον άνθρωπο που βγαίνουμε μαζί του, άνδρα ή γυναίκα, για να ξεκαθαρίσουμε το στάτους του αν είναι σε θέση να κάνει σχέση. Τι ρωτάμε, το αυτονόητο. Λέμε, πρώτα για τον εαυτό μας. Αν εμείς είμαστε σε θέση να κάνουμε σχέση, λέμε είμαι σε μία φάση στη ζωή μου, στην οποία έχω μείνει αρκετό καιρό μόνη ή αρκετό καιρό μόνος, έχω κάνει δουλειά με τον εαυτό μου και είμαι σε μία φάση στην οποία εάν γνωρίσω το κατάλληλο πρόσωπο για μένα και αν θέλει φυσικά και το κατάλληλο πρόσωπο, είμαι σε θέση να κάνω σχέση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνω οπωσδήποτε σχέση μαζί σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι το να βγούμε ραντεβού ή το να ξαναβρεθούμε ή το να φιληθούμε ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο να κάνουμε, ότι κάναμε σχέση. Σημαίνει ότι εγώ είμαι σε θέση να κάνω σχέση και θα το δοκιμάσω μαζί σου, να δω αν μου βγει μαζί σου να κάνω σχέση. Εσύ σε ποια φάση είσαι? Άμα σου πει περνάμε καλά και βλέπουμε, θα ρωτήσεις, δηλαδή δεν ξέρεις εάν εσύ σε αυτή τη φάση είσαι διατεθειμένη, είσαι διατεθειμένος να κάνεις σχέση, μήπως έχεις κάτι άλλο? Και σου πει, μα τι είναι αυτά τα ερωτήματα που κάνεις? Πόσο χειριστική είσαι, πόσο χειριστικός είσαι, πόσο ελεγκτική είσαι, πόσο ελεγκτικός είσαι, γιατί θες να με ελέγξεις από το πρώτο ραντεβού, γιατί θες να έχεις γνώμη πάνω στη ζωή μου, σήκω και φύγε. Γιατί κάποιος που δεν είναι καθαρός, κάποια που δεν είναι καθαρή, κάποιος που έχει πράγματα να κρύψει, κάποια που έχει πράγματα να κρύψει, παθαίνει αλλεργία σε αυτές τις ερωτήσεις τις τόσο ξεκάθαρες και τόσο ανθρώπινες. Δικαιούμαι να γνωρίζω αν ο τύπος ή η τύπισσα με τον οποίο, με την οποία βγαίνω ραντεβού, είναι διατεθειμένος, είναι διατεθειμένη, είναι σε θέση να κάνει σχέση. Δικαιούμαι να το γνωρίζω. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Εάν εσύ δεν θες να μου πεις αν είσαι σε θέση να κάνει σχέση ή όχι, κανένα πρόβλημα.
Εφόσον εγώ είμαι σε θέση να κάνω σχέση, δικαιούμαι να επιλέξω να μην ξαναβγω μαζί σου. Ξεκάθαρα πράγματα. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους και μερικές φορές και τους καλούς γκόμενους. Κάποιοι λένε δεν είναι καλή έκφραση να χρησιμοποιείς τη λέξη γκόμενος. Εγώ τη χρησιμοποιώ χαριτωμένα, δεν τη χρησιμοποιώ με αρνητική έννοια. Δικαιούσε, φιλενάδα. Δικαιούσε να το ρωτήσεις. Και όσο πιο νωρίς το ρωτήσεις, τόσο το καλύτερο. Και είναι πάντοτε κόκκινη σημαία όταν ο άλλος λέει: τι είναι αυτές οι ερωτήσεις που κάνεις τώρα, θες να παντρευτούμε? Όχι, δεν θέλω να παντρευτούμε. Δεν ξέρω αν μου κάνεις. Μπορεί να βγούμε άλλο 2-3 ραντεβού και να νιώσω απέχθεια για σένα. Μπορεί να μην ταιριάξουμε. Μπορεί να μην ταιριάζουν οι απόψεις μας. Γιατί να σπαταλήσω όμως τον πολύτιμο μου χρόνο για να πηγαίνω για καφέδες, φαγητά και μπαλαμουτιάσματα με κάποιον ο οποίος δεν είναι σε θέση να κάνει σχέση? Δεν υπάρχει λόγος. Αν θέλω να κάνω μόνο σεξ, αν θέλω να έχω μόνο μια επιφανική επαφή, θα μπω σε μια από αυτές τις εφαρμογές που είναι μόνο για επιφανειακές επαφές και έχουμε κάνει και συζήτηση στο live για αυτό το θέμα και έχει ακουστεί το ζήτημα ότι σε άλλες χώρες κάποιες επαφές όπως το, εφαρμογές όπως το Tinder που είναι dating εφαρμογές ή κάποιες άλλες εφαρμογές μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε μακροχρόνιες σχέσεις και σε γάμους, αλλά στην Ελλάδα και στην Κύπρο αυτά που γνωρίζω το Tinder ακούω τελευταίως είναι κυρίως για ξεπέτες. Λοιπόν, δικαιούμαστε να έχουμε ξεκάθαρη συζήτηση με έναν άνθρωπο που βγαίνει ραντεβού μαζί μας για το σε ποια φάση βρίσκεται. Είναι το ίδιο με το να ρωτάς, είσαι ελεύθερος, είσαι ελεύθερη. Δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα να ρωτήσουμε κάποιον που μας προσκαλεί να βγούμε έξω, είσαι ελεύθερος. Εγώ είμαι ελεύθερη, εσύ είσαι ελεύθερος, εγώ είμαι ελεύθερος, εσύ είσαι ελεύθερη. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σοβαροί άνθρωποι and they mean business, και όταν λέω they mean business, είναι διατεθειμένοι να δώσουν μια πραγματική ευκαιρία στο να γίνει μια ουσιαστική γνωριμία, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να μοιραστούν την κατάστασή τους. Είμαι ελεύθερος, είμαι σε σχέση, είμαι παντρεμένος, είμαι παντρεμένη. Είμαι σε περίπλοκη κατάσταση. Τι σημαίνει είσαι σε περίπλοκη κατάσταση? Εντάξει, κάνω σεξ με 2-3, αλλά άμα βρω και κάποιον, να μιλήσει ο καθένας, να πει την κατάστασή του, να την ξέρεις από την αρχή. Δικαιούσε να μην τρως το χρόνο σου. Πόσο χρόνο δεν έχουμε φάει? Ενός λεπτού σιγή για όλο το χρόνο που έχουμε σπαταλήσει να φλερτάρουμε με ανθρώπους αδιάθετους. Με ανθρώπους οι οποίοι είναι αλλού. Με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι απλώς εθισμένοι στο σεξ και να θέλουν να περάσουν την ώρα τους ευχάριστα με ένα καινούριο πρόσωπο απέναντί τους που να μην είναι το ίδιο με αυτό που έχουν συναντήσει χθες. Ενός λεπτού σιγή για όλα εκείνα τα χαμένα λεπτά, για όλες εκείνες τις χαμένες μέρες, για όλα εκείνα τα χαμένα χρόνια. Δεν είναι κακό να έχεις εμπειρίες. Δεν είναι καθόλου κακό να έχεις εμπειρίες. Είναι άσχημο όμως. Είναι κακό να υπάρχει χειραγώγηση και να υπάρχει εκμετάλλευση του άλλου. Γιατί είναι εκμετάλλευση προς το άλλο πρόσωπο αν εσύ πας εκεί για να παίξεις, αν εσύ πας εκεί για ένα πηδηματάκι και να μην το λες, να μην το ξεκαθαρίζεις. Και γιατί δεν το ξεκαθαρίζουν? Επειδή ακριβώς ξέρουν από την πείρα τους ότι άμα το ξεκαθαρίσουν και το πρόσωπο που έχουν απέναντι τους δεν είναι στην ίδια φάση με αυτούς, θα τους πει αντεγιά. Και το έχω πει και σε ένα προηγούμενο βίντεο, ότι θέλουν και καλή ποιότητα σεξ κάποιοι άνθρωποι, οι παίχτες. Οι παίχτες, επειδή είναι και τόσο πολύ κορεσμένοι, έχουν κάνει σεξ με τόσους πολλούς ανθρώπους, θέλουν κάτι πολύ wow. Και για να γίνει κάτι πολύ wow, πρέπει να μας ψήσουν και οι παίχτες και οι παίχτριες. Πρέπει να μας ψήσουν, πρέπει να μας κάνουν να τους ερωτευτούμε ώστε να δοθούμε ολοκληρωτικά. Οπότε, αν ρωτάς κάποιον στις πρώτες συναντήσεις, στην πρώτη συνάντηση, σε ποια φάση ζωής είσαι και σου λέει τι εννοείς, είσαι σε θέση να κάνεις σχέση, είσαι ελεύθερος, είσαι ελεύθερη. Και σου πει τι είναι αυτά τα πράγματα που ρωτάς. Δεν σου επιτρέπω από το πρώτο ραντεβού να ρωτάς αυτά τα πράγματα. Μπορείς να απαντήσεις, δεν σου επιτρέπω να μην απαντάς από το πρώτο ραντεβού αυτά τα πράγματα. Αντε για και σηκώνεσαι και φεύγεις. Έχω φύγει από πολλά πρώτα ραντεβού και δεν το έχω μετανιώσει. Έχω μετανιώσει κάποιες περιπτώσεις που δεν έχω φύγει από πρώτα ραντεβού που ήταν τιού του είδους. Μιλάω τώρα για την περίπτωση προηγουμένως. Όχι πριν από το γάμο μου τον τελευταίο. Σας το έχω πει ξανά ότι συνειδητά δεν φλερτάρω. Δεν θέλω να φλερτάρω γιατί δεν είμαι σε θέση. Το παραδέχομαι πως δεν είμαι σε θέση. Χρειάζομαι να κάνω την ψυχοθεραπεία μου. Χρειάζομαι να αναστηλώσω τον εαυτό μου. Χρειάζομαι να είμαι μέσα μου καλά, όσο πιο καλά γίνεται, και χρειάζομαι να ενδυναμωθώ, ούτως ώστε την επόμενη φορά που ίσως φλερτάρω, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι θα γίνει στη ζωή μας, εντάξει, να είμαι αρκετά δυνατή, ώστε να μην γίνω ξανά συνεξαρτώμενη ή να μην είμαι θυματοποιημένη. Μιλάω για τον εαυτό μου τώρα. Ο καθένας ξέρει τη δική του κατάσταση. Δεν είναι υποχρεωτικό όλοι να φλερτάρουμε.
Δεν είναι υποχρεωτικό όλοι να είμαστε σε θέση για να κάνουμε σχέση. Είναι υποχρεωτικό όμως όταν βγαίνουμε ραντεβού με έναν άνθρωπο να ξεκαθαρίσουμε. Είμαι σε θέση να κάνω σχέση, ναι ή ου. Και δικαιούμαστε να το ρωτήσουμε. Και από την απάντηση που θα πάρουμε ή που θα δώσουμε, θα κριθεί και η πορεία. Και ξαναλέω, αν κάποιος πει και δηλώσει ότι είναι σε θέση να κάνει σχέση, δεν σημαίνει απαραίτητα και υπόσχεση πως θα κάνει σχέση με το πρόσωπο με το οποίο φλερτάρει. Στην περίπτωση που ταιριάξουν, στην περίπτωση που κολλήσει, στην περίπτωση που βγει. Εντάξει, είπαμε, το φλερτ είναι παιχνίδι για γερά νεύρα. Ένας άλλος λόγος που το αποφεύγω τώρα εγώ. Για γερά νεύρα είναι το φλερτ παιχνίδι. Γιατί μπορεί να ξεκινήσεις μια φλερταριστική κατάσταση, να υπάρξει έλξη, να δηλώσουν και οι δυο ότι θέλουν να κάνουν σχέση. Και εκεί που αρχίζεις να χτίζεις ελπίδες και εκεί που αρχίζεις να νιώθεις ότι άρχισα να τον ερωτεύομαι, να τον ερωτεύομαι, να σου σκάει ο άλλος τη μούβα και να σου λέει δεν θέλω να προχωρήσω παρακάτω. Και δικαιούται να το κάνει. Έτσι είναι. Όταν φλερτάρουμε, όταν βγαίνουμε ραντεβού, είναι σαν να πηγαίνουμε σε μια συνέντευξη για δουλειά. Δικαιούται ο εργοδότης είτε να μας προσλάβει είτε να μην μας προσλάβει και δικαιούμαστε και εμείς είτε να πάρουμε τη θέση είτε να μην πάρουμε τη θέση. Στην περίπτωση του φλερτ είναι και οι δύο εργοδότες και οι δύο εργοδοτούμενοι. Και οι δύο κάνουν αίτηση και οι δύο περιμένουν έγκριση. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Μην φοβάστε να ρωτήσετε τα αυτονόητα από το πρώτο ραντεβού και μην δηλιάσετε και μην διστάσετε να στείλετε στο καλό οποιονδήποτε ή οποιανδήποτε σας κάνει gaslight και σας λέει γιατί με ρωτάς αυτά τα πράγματα, μήπως είσαι πολύ συντηρητικός, μήπως είσαι πολύ συντηρητική, μήπως είσαι φλόρος, μήπως είσαι το ένα, μήπως είσαι το άλλο. Όχι, είμαι ένας ξεκάθαρος άνθρωπος και θέλω να έχω παρεδώσει και τα ραβέρια μόνο με ξεκάθαρους ανθρώπους, και αν σας αρέσει. Την αγάπη μου. Φιλιά.